Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Δεν γυρνάω, μας λέει ο Βασίλης Μπαντής. Καλά, ο Βασίλης όλα αυτά που μας έχει πει θα έχει πρέπει κάνει, να ανοίξουμε δηλαδή, και δηλαδή, ένα λεξικό. Τι να πω, το θυμηθούμε. Το έχω χαρά και πάω. Το λύσαξες θα σε παντρευτώ. Είδες. Το ζημιά που μας έχει κάνει, η ζημιά ο άνθρωπος αυτός και το και χορεύουμε. Και συνεχίζει να κάνει και με τις εμφανίσεις του αλλά και με τα τραγούδια του. Βασίλη, καλησπέρα. Έτσι. Καλησπέρα σα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Η Λαμία είναι καλά και ακούει τα τραγούδια σου και διασκεδάζει κάθε βράδυ με αυτά. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί κάποτε είχα μια άλλη σχέση, άλλο τύπο σχέση με την πόλη σας. Α, τι σχέση? Για πες. Τέσσερις μήνες. Ξέρεις, τη στρατιωτική μου θητεία υπήρχα και εκεί. Τι λες τώρα, κοίτα να δεις. Έχουν περάσει πολύ τελικά από εκεί. Και για πες μας λίγο τις εντυπώσεις σου για τη Λαμία. Γιατί εντάξει, εμείς είναι η πόλη μας, την αγαπάμε και τη στηρίζουμε. Εσύ πες μας όμως πώς σου φάνηκε. Εγώ θα σου πω ότι φάνηκε πάρα πολύ η πόλη σας, γιατί μοιάζει με τη δική μου, την Καβάλα. Το Φρούριο, ότι έχουμε μείνει στο δικό μας. Θάλασσα κοντά. Βρέχεται η πόλη μου, είναι αλήθεια. Αλλά είχα την ατυχία να μην τη δω πολύ καλά, γιατί τότε τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα με το στρατό. Αλλά μην αλλάξουμε θέμα. Anyway. Όχι, δεν θα αλλάξουμε θέμα. Εκεί όχι, θα μείνουμε. Όχι. Θα την γνωρίσει καλύτερα όταν θα έρθει εδώ να σε έχουμε και στο στούντιο από κοντά, είτε να σε απολαύσουμε και σε. Και να σε απολαύσουμε σε ένα live εδώ πέρα, να διασκεδάσει όλη η Φθιώτιδα, όχι μόνο η Λαμία, να διασκεδάσει όλη η Φθιώτιδα με τα τραγούδια σου. Χαρά μου, παιδιά, θα είναι ειλικρινά, σα το λέω. Χαρά μου, θα να θυμηθώ και να ξυπνήσω για να μιλήσω από τα παλιά. Έτσι, τέλεια. Να τα πούμε και εδώ πέρα στο Star FM και όλα. Σε επιτυχαίνουμε στο στούντιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τελικά το στουντιάκι ακυρώθηκε για σήμερα. Εντάξει, ακυρώθηκε. Αλλά κάτι ετοιμάζεις. Κάτι καινούριο. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα. Για δώσ' μας έτσι ένα τυράκι. Ένα τυράκι. Και δίνει και δολεπτικά τυράκι. Τυράκι, σου στέλνει ένα τυρί, λέει δώρο. Θα σου δώσω νηστίσιμο τυρί λόγω των ημερών. Ωραίος. Λοιπόν, για πες μας. Ετοιμάζουμε ένα άκρος διασκεδαστικό τραγούδι. Αυτή τη φορά θα κάνω χρήση το βαθμό μου, δηλαδή ένα δικό μου τραγούδι. Θα σας πω τον τίτλο λοιπόν, πρώτη φορά. Έτσι. Πρώτη φορά. Ο τίτλος είναι διπλός, εγώ θα σας πω αυτό που σκέφτηκα εγώ. Για πες μας. Θα λέγεται «Για μια Ελένη». Για μια Ελένη. Ακριβώς. Θα είναι άκρος χορευτικό, διασκεδαστικό. Και είναι λίγο κλεμμένη η ιδέα από το «Γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία». Να τα. Μαρίες και Ελένες τώρα θα έχουν και το δικό τους τραγούδι. Να σου πω, τριγυρνάς όμως εσύ τριγύρω από την Ελένη. Μία με το «Έχω χαρά και πάω» και παρέα με την Ελένη Τσολάκη που χορεύατε στο βίντεο κλιπ. Και άλλη μια Ελένη να περιμένουμε την Τσολάκη πάλι. Και μια Ελένη, η γυναίκα της ζωής μου, έτσι. Η γυναίκα μου, η Ελένη. Ναι. Α, μήπως το γράφει, μήπως το έχουμε γράψει για αυτήν. Αλλά δεν. Να σε προλάβω, κυρία μου, να σε προλάβω. αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου την Ελένη. Έχει να κάνει με όλες Ελληνίδες του κόσμου. Να τα. Αγάπη στο όνομα, πολύ μ' αρέσει αυτό. Θα είναι χορευτικό. Μια Μαρία, έτσι. Μια Ελένη, τώρα τι μας περιμένει. Τέλεια. Αυτό είναι στίχος που μας είπες. Αυτό είναι στίχο μουσική. Είναι ένα σημείο του τραγούδιου. Να τα. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ ωραίο. Θα έχουν οι Ελένες και οι Μαρίες το δικό του τραγούδι. Το δικό του τραγούδι, ορίστε. Είμαι και πονηρός, παιδιά. Είμαι και πονηρός. Οι μεγαλύτερες γιορτές, γυναικείες γιορτές είναι της Παναγίας. Οι γιορτές μου και Ελένη. Σωστά. Αλλά πιάσαμε τη μεγαλύτερη γκάμα. Θέλει και λίγο εμπορικότητα. Έτσι. Σκεφτόμαστε εμπορικά. Βασίλη Μπαντής από κάτω, υπογραφή. Να τα πούμε από κοντά, να μας κάνεις και εμάς μαθήματα λίγο. Για να είμαι ειλικρινής, όπως θα έχετε καταλάβει, η δική μας ταυτότητα, πέρα από το τελευταίο δείγμα της μπαλάντας του «Δεν γυρνάω», τα δικά μας τα βήματα έχουν πολύ διασκέδαση μέσα. Σίγουρα. Έχουν πολύ χαρά, όπως καταλάβατε. Και γενικότερα, αυτή ήταν η δική μου φιλοσοφία. Αυτή τη μαυρίλα και τον γκρίζο χρώμα που νιώθει ο κόσμος στις ψυχές του, στο μυαλό του, στην καρδιά του. Εγώ είμαι λίγο ενάντια σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, και δεν ήθελα να αναφερθώ ούτε σε μνημόνια. Μπράβο. Ούτε σε καυσίδες και αγάπες και τα λοιπά. Θέλαμε να δώσουμε μια άλλη πνοή. Να διασκεδάσεις τον κόσμο, να χαρεί. Λίγο αισιοδοξία. Ακριβώς. Λίγο αισιοδοξία.
Και το επόμενο μας βήμα είναι πάλι εκεί. Έχει αυτή τη συνταγή. Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Γιατί ούτε λεφτά έχουμε ούτε καψούρα. Αυτό. Οπότε τι θέλουμε να διασκεδάζουμε αυτό. Για να περάσει η πίκρα μας. Εντάξει, βέβαια η δουλειά μου δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Μόλις ακούσαμε το δεν γυρνάω, οπότε και την καψούρα έχει. Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς από τα όλο τα χορευτικά φτάσαμε στο δεν γυρνάω. Τι άλλαξε. Να σου πω ότι στον χώρο είναι 25 χρόνια. Ούτε ένα ούτε δύο. Στο παρελθόν, πριν την εποχή εγώ χαρά και πάω, αν κάνουμε κάποια βήματα προς τα πίσω και δούμε κάποια τραγούδια μου τα οποία σαφώς και δεν γνωρίζει ο κόσμος και δεν υπήρχε λόγος να τα γνωρίζει, έτσι. Ότι η ταυτότητά μου είναι είμαι τραγουδιστής της μπαλάντας. Μου άρεσε πάρα πολύ η μπαλάντα, πάντοτε. Έχω τέτοια δείγματα. Οπότε από τη στιγμή που τα πράγματα μας πήγανε καλά στη ζωή μας και στη δουλειά μας και γνωρίσαμε λίγο μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, είπαμε λοιπόν κάποια στιγμή μέσα στην τόση διασκέδαση να τους δώσουμε και ένα στίγμα και ένα δείγμα τι άλλο μπορούμε να πούμε. Τι άλλο λέμε, τι άλλο μας αρέσει να λέμε. Και νομίζω, παιδιά, τη μουσική είναι κακό να βάζουμε ταμπέλες και να έχει σύνορα. Έτσι, όχι, η μουσική βγαίνει από την ψυχή μας εξάλλου. Ακριβώς. Αν μπορείς να υποστηρίξεις κάτι, υποστηρίξε το και δώσε στον κόσμο. Στην τελική, ο κόσμος ψηφίζει, ο κόσμος επιλέγει τι του αρέσει, τι όχι. Και φαίνεται ότι σε έχει επιλέξει για τη διασκέδασή του, γιατί όταν λέμε Βασίλης Μπατής, είναι διασκέδαση, το γνωρίζουμε. Είναι υπογραφή. Είναι γεμάτο μαγαζί. Αυτό. Τώρα θα είσαι. Τώρα θα εμφανιστείς και με τη Σοφία την Αρβανιτίδου. Κάτι είδαμε. Σοφία, σήμερα είμαστε εμφανιζόμαστε στην Κοζάνη. Η Σοφία Αρβανιτίδου είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαντούχο και είναι και ένα εξαιρετικό χαρακτήρα. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Στο παρελθόν κάποιες φορές έχουμε συνεργαστεί, έχω πάρει κάποιες βραβείες δικές μου, ας πούμε. Και γενικότερα όταν συναντώ παιδιά συμπαθώ στις βραβείες μου, χαίρομαι πολύ. Μ' αρέσει. Είχαμε μιλήσει και με τη Σοφία την τρίτη που μας πέρασε. Και αφού είπαμε για τις... Ναι. Πείτε μου, πες μας, Βασίλη, πες μας για το τραγούδι της Σοφίας. Για εμένα να με διακόπτετε γιατί είμαι χύμαρος, δεν σταματάω εύκολα. Ήθελα να σου πω όσον αφορά τις εμφανίσεις, αφού πιάσαμε κουβέντα για τις εμφανίσεις και τα live που κάνεις, θέλω να μου πεις έτσι πώς θυμάσαι το πρώτο live και πώς θυμάσαι το τελευταίο που έκανες τώρα, ή μάλλον να την θέσω καλά την ερώτηση, ποιος ήταν ο Βασίλης τότε και ποιος είναι τώρα. Ειλικρινά πάντα, με το χέρι στην καρδιά. Αυτός που είναι και σήμερα, παιδιά, σας το λέω πολύ ειλικρινά, χωρίς να θέλω να, να βάλω σάλτες και χωρίς να θέλω να υποκριθώ κάτι. Πώς ξεκίνησε με τη μουσική, Βασίλη? Η μουσική ήταν, φαντάζομαι και πιστεύω, από την κοιλιά της μάνας. Γιατί ήδη έχω διαβάσει ότι την έχεις ξεκινήσει από τα 11. Οπότε... Η μουσική ξεκίνησε από πολύ πιο νωρίς. Θεωρώ ότι όποιος ασχολείται με τη μουσική είναι ένα στοιχείο που σου δίνει ο Θεός με τη γέννησή σου. Αυτό που λέγεται Θεός, τέλος πάντων, είναι τεράστια κουβέντα, δεν πάμε εκεί, άλλο εννοώ. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν γεννιέσαι για κάτι. Θεωρώ ότι εμένα η μουσική με άγγιξε από τα πολύ 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 παιδικά μου χρόνια και αυτά είναι μαρτυρίες των γονιών μου και δικών μας ανθρώπων που, εντάξει, τότε δεν είχα συνείδηση ολοκληρωμένη για να θυμάμαι κάποια πράγματα εγώ, αλλά από ό,τι μου λένε με έχει κερδίσει από τα πολύ πολύ παιδικά μου χρόνια. Πολύ πολύ παιδικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες τώρα, γιατί όλοι είμαστε γεννημένοι για κάτι. Απλά το ζήτημα είναι να έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας, ώστε να μας καθοδηγήσουν κατά κάποιο τρόπο, αφού βλέπουν ότι είμαστε για κάτι. Να μας καθοδηγήσουν σωστά και να μας δώσουν τις σωστές συμβουλές και το κίνητρο. Εμπειρίες ή οτιδήποτε. Παιδιά, κοιτάξτε, νομίζω πως δεν υπάρχει τυποποιημένη πορεία. Δηλαδή, η δική σου πορεία μπορεί να είναι επιτυχημένη, να είναι περισσότερο από μένα, αλλά αν ακολουθήσω τα δικά σου βήματα, να σκοντάψω. Αυτό είναι αφοσίωση, είναι τρόπο ζωής. Νομίζω ότι μετά από 25 χρόνια έχω δικαίωμα να πω κάποια πράγματα, γιατί μην φανταστείτε πως τα πράγματα είναι ρόδινα στη ζωή μας και σε αυτή τη δουλειά. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, τι δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Τεράστιες. Όχι μόνο εγώ, όποιος ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, γιατί είσαι μονομάχος, γιατί είσαι μόνος με όλους τους υπόλοιπους απέναντί σου. Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, στον χώρο μου δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμπάθειες. Να πούμε αλήθειες, έτσι. Είσαι μόνος σου σε αυτόν τον χώρο και απλά επιλέγεις τους συνεργάτες σου. Τίποτα άλλο. Από εκεί και έπειτα λοιπόν, εμένα προσωπικά στα Βασίλη, η δουλειά μου πολλές φορές με απογοήτευσε. Όχι η δουλειά μου, ο χώρος μου. Οι άνθρωποι που συνάντησες δηλαδή στην πορεία σου.
Σωστά, ναι. Αλλά από εκεί και έπειτα λοιπόν υπερισχύει το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνεις. Αν το αγαπάς πραγματικά, το αντέχεις. Καταπίνεις τα πάντα και συνεχίζεις, γιατί λες ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, ό,τι και να μου δώσεις. Και πίκρες και χάρες. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό γεννήθηκα, με αυτό λειτουργώ, με αυτό νιώθω γεμάτος και αυτό κάνω. Μάλιστα. Βασίλη, λοιπόν, για σένα τι είναι επιτυχία και αποτυχία αντίστοιχα? Τι θεωρείς επιτυχία και αποτυχία? Επιτυχία και αποτυχία τώρα, από τεράστιο θέμα. Επιτυχία συγκλονίζει. Δεν έχει αρχή και τέλος, παιδιά. Επιτυχία είναι ένας τραγουδιστής, στη δουλειά μου πάντα μιλάμε, έτσι. Ναι. Στη δουλειά μου. Επιτυχία είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος μπορεί και κάνει αυτό που αγαπάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το κάνει τρόπο ζωής, το κάνει επάγγελμα. Τον ζει λοιπόν αυτή η δουλειά και το πάθος του, γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς, δεν θα πω οι ευτυχώς, θα πω δυστυχώς, από ανάγκη και μόνο, η μεγαλύτερη πόρνη της ζωής μας είναι η ανάγκη. Από ανάγκη και μόνο λοιπόν, ακολουθούν πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να κάνουν, αλλά κάπως πρέπει να ζήσουν. Εγώ λοιπόν θεωρώ ευλογία που έχω την πολυτέλεια να κάνω αυτό που αγαπώ, δηλαδή να διασκεδάζω παράλληλα και μέσα από αυτό να ζω. Και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτό είναι πρώτα επιτυχία. Και σε δεύτερη μοίρα το θεωρώ επιτυχία. Το κομμάτι επιτυχία μας, παιδιά, αυτή η λέξη δεν έχει αρχή και τέλος. Εντάξει. Επιτυχημένος είναι και ένας τραγουδιστής, οποιοδήποτε τραγουδιστής, που μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστός, αλλά συνεχίζει να το ακολουθεί και να τον ζει το πάθος του. Αυτό το θεωρώ επιτυχία. Όπως επίσης επιτυχία για μένα είναι και ας μην σε γνωρίζει το Πανελληνίο, αλλά να σε αποδέχεται και να σε αγαπάει ο χώρος σου. Mm-hmm. Να σε ξέρουν οι συνάδελφοί σου και να ξέρουν ότι αυτό που κάνεις το κάνεις με αξιοπρέπεια και σε γνωρίζουν γιατί είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Τα υπόλοιπα είναι Star System. Τι τύχη. Με το Star System εσύ πώς θα πας? Τι σχέση έχεις? Γιατί έχεις πει κιόλας ότι θα ήθελες να ασχοληθείς και με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το έχεις πει πιο παλιά. Εγώ έχω πάντα ένα φίλο απέναντί μου και είναι ο καθρέφτης μου. Με τον καθρέφτη μου δεν μπορεί να τα βάλει κανένα. Με τον καθένα του με επικοινωνώ μόνο εγώ. Δηλαδή, αν αυτό κάποιος πήγε να μου το πειράξει, εκεί τελειώναν όλα. Ήθελα να ξέρω δηλαδή ότι κάποια πράγματα στον εαυτό μου δεν θα αλλάξουν ποτέ για να τα έχω καλά με τον καθρέφτη. Να μην με βλέπω τον καθρέφτη και ντρέπομαι γι' αυτό. Κοίτα να δεις λοιπόν, τώρα, ρε παιδί μου, με σκάλωσες με τον καθρέφτη, έτσι. Τι να σου πω, φίλε. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και να ξέρεις να τον διαχειρίζεσαι. Ναι. Είναι καλό να ξέρεις τα όρια σου. Μέχρι που μπορείς να φτάσεις και τι είσαι έτοιμος και τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Προκειμένου να πετύχεις κάποια πράγματα ή να τα αρνηθείς. Mm-hmm. Έχει υπάρξει ποτέ στιγμή που έκανες κάτι παραπάνω από τις δυνατότητες από αυτό που μπορείς και θέλεις γιατί ήξερες ότι θα κάνει επιτυχία? Ναι, φίλε μου, πήγα να το κάνω και το μάτισα γρήγορα γιατί άρχισα ήδη να μην νιώθω τα ρούχα μου καλά. Έτσι. Δεν είναι ο χώρος. Το μάτισα γρήγορα. Το μάζεψα γρήγορα, λέει, και δεν το άντεχα, δεν την πάλευα άλλο. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνεις άμεσα και να το διορθώνεις. Τα λάθη είναι καλά, απλά ξέρεις να μαζεύονται, όπως είπες. Κοίταξε, ποιος δεν έχει πειραματιστεί τη ζωή του και ποιος δεν έχει ψάξει τον εαυτό του και τα όρια του σε κάποια πράγματα. Αλλά αν είσαι τόσο σίγουρος ότι αυτό που πάει να κάνεις προτού ολοκληρωθεί το βήμα, προτού πατήσει το πέλμα σου στη γη στο επόμενο βήμα, πει δεν μου αρέσει που πάω να πατήσω, κάνω το βήμα πάλι πίσω, δεν πειράζει. Και εδώ είμαστε και προχωράμε. Δηλαδή πάμε και στο επόμενο βήμα αργότερα. Είναι ένας πολύ συνειδητοποιημένος άνθρωπος πάντως. Πολύ συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Οπότε είναι αυτό τώρα ένα θέμα, το επιτυχία και αποτυχία. Δεν είναι. Πριν δεν θεωρούσα τον εαυτό μου αποτυχημένο. Ήμουν πάλι επιτυχημένος. Ήμουν στον χώρο μου, ο χώρος μου είχε αποδεχτεί. Όπως και εγώ είχα αποδεχτεί άλλους και άλλες συναδέλφους. Όπως παράδειγμα το κοριτσάκι που είπαμε, η κοπελίτσα που συζήτησα προηγουμένως. Η Σοφία. Η Σοφία λοιπόν έκανε ένα βήμα αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι ο Αντρέας Δρακόπουλος. Πολύ ωραίο τραγούδι. Άστα να πάνε. Άντρας είσαι, θα πληρώσεις, λέει. Το έχει αγαπήσει, θέλω να σου πω, η Βάσκη αυτό το τραγούδι, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα πετυχημένο βήμα. Τώρα που έτυχε και τα παιδιά, δεν έχει να κάνει το μέγεθος, το εκτόπισμα. Πόσο μεγάλο το μέγεθος. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι από μια αξιοπρεπέστατη φωνή. Η Σοφία και ένα πολύ καλό παιδί. Από εκεί και έπειτα είπαμε κάποια πράγματα, αν είσαι Star System. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα μπορούσε να το πάρει άλλη συνάδελφος να έχει. Άλλη προώθηση και να κάνει τεράστια. Και τώρα να τραγουδάει, να το τραγουδάει όλη η Ελλάδα και η Κύπρος, ας πούμε. Ναι, ακριβώς, okay, ναι. Δεν λέει κάτι δίκιο. Αυτό όμως. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Πολλά
αφού είσαι καλό παιδί για τη Σοφία, θέλω να πω ότι και για σένα λένε ότι είσαι πολύ καλό παιδί. Ναι, απλά... όταν λένε Βασίλης Μπατής, λένε έτσι, δίπλα το καλό παιδί. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς έχεις καταφέρει έτσι να ισορροπήσεις λίγο τα πράγματα μεταξύ νύχτας και οικογένειας. Γιατί... Πολύ, για πολύ εύκολα. Mm-hmm. Πολύ εύκολα. Απλά βρήκα τον άνθρωπο. Να τα. Εντάξει. Να τα. Πολύ εύκολα. Απλά κατανοεί, σέβεται. Και αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές. Και πολύ εύκολα πράγματα, παιδιά. Δεν έχει να κάνει με νύχτα και με μέρα. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι στην ημέρα, ας πούμε, δεν υπάρχουν προβλήματα στα ζευγάρια? Καλά, υπάρχουν, αυτό εννοείται. Δεν έχει να κάνει με νύχτα και με μέρα. Έχουμε να σου πούμε εμείς που δουλεύουμε μέρα. Δεν έχει να κάνει. Φέρε ταμπέλες, παιδιά, που έχουν μείνει απλά. Δεν είναι. Είναι λίγο. Συγγνώμη που θα το πω. Ίσως να ευλογώ τα γένια μου λίγο, να το πιστεύω και το λέω έτσι. Είναι λίγο πιστοδρομικές σκέψεις αυτές. Άλλος δουλεύει νύχτα, άλλος δουλεύει μέρα. Άλλος φεύγει στο καράβι και γυρνάει μετά από 6 μήνες. Άλλος φεύγει στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και γυρνάει μετά από 2 χρόνια γιατί πάει να στρώσει το έδαφος για την οικογένειά του. Τι πάει να πει αυτό? Αν μέσα στο σπίτι υπάρχει αγάπη και σεβασμός. Έτσι, είπες αρχικά τις δύο λέξεις κλειδί, βασικές, ναι. Αγάπη και σεβασμός, και είναι δύο, και επικοινωνία αλλιώς. Η αλήθεια είναι, γιατί έχει χαθεί η επικοινωνία. Να τα πω με καλύτερη σειρά, σεβασμός. Για πες τα μου, γιατί μην πεις ότι, μην νομίζω ότι έχει χτυπήσει ένα βιολογικό ρολόι μέσα μου. Όχι, αλλά έχει χτυπήσει, Βασίλη. Για να κρατάω σημειώσεις, καταλάβες. Έχει χτυπήσει, Βασίλη, το βιολογικό της ρολόι, χτυπάει. Απλά θεωρώ ότι πρώτα είναι ο σεβασμός και μετά είναι η αγάπη. Έτσι, ισχύει, γιατί και πρώτα είναι και ο αυτοσεβασμός. Να σέβεσαι τον εαυτό σου για να σε σέβεται και ο άλλος και να είστε μαζί για να προχωρήσεις την αγάπη. Ακριβώς. Τα λόγια καλά τα λένε. Στην πράξη είναι δύσκολη. Το θέμα είναι στην πράξη. Η πράξη είναι δύσκολη. Τα λόγια είναι μια χαρά. Έτσι, έτσι. Βασίλη, είσαι μοιρασμένος Καβάλα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. 10 περιοχές. Αθήνα θα ζούσες? Ξέρεις, έχω μάθει, είμαι λίγο χωριατόπεδο εγώ. Έχω μάθει, έχω κάνει. Είσαι παιδί της επαρχίας. Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη που μένω, εδώ στην Ευκαρπία που μένω, θυμίζει χωριό, δεν θυμίζει πόλη. Πω, τι είπες τώρα. Τι μας είπες τώρα. Και δεν μπορώ αυτό το χαμστεράκι σε μια ρόδα και να με πιέζει και να μην μου φτάνει ο χρόνος μου. Δηλαδή, εκεί νομίζω πως θα είχα τις ισορροπίες με την οικογένειά μου, ας πούμε. Δεν μπορώ να με κυνηγάνε άλλα πράγματα και να θεωρώ τον εαυτό μου και την οικογένειά μου πράγματα. Καλά με το χωριό μου εδώ. Βασίλη, πώς το είπες χαμστεράκι, το είπες. Ναι. Ήταν το απόλυτο, γιατί και εγώ και ο Άκης έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και φύγαμε. Δεν την αγαπάμε. Δεν και άλλο. Έκανα και εγώ 2,5 χρόνια στην Αθήνα, λοιπόν, επαγγελματικά. Υπήρχε κάποια σχήματα με τον γονιό, τον Οικονομόπουλο κτλ. Πολύ ωραίες εμπειρίες. Αλλά σε προσωπικές μου στιγμές, η προσωπική μου ζωή ήταν λίγο. Τι να σου πω τώρα, πραγματικά χάμστερ, μέσα σε μία ρόδα να τρέχεις και να μην σου φτάνουν 24 ώρες. Ναι, δηλαδή τώρα, ας πούμε, άμα σου έλεγαν από ένα μεγάλο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, έλα κάτω, θα δουλεύεις τόσο και θα παίρνεις το τεράστιο ποσό που μπορεί να δώσουν. Η σεζόν πλέον έχουν γίνει 4 μήνες, έχει 3-4 μήνες. Και να μην είναι τεράστιο το ποσό, θα πήγαινα. Τον όρο που θα πήγαινα, αλλά δεν θα ζούσα εκεί. Θα έκανα τη δουλειά μου απλά. Θα πήγαινες να τραγουδήσεις και θα έφευγες, ναι. Όπως σήμερα θα πάω στην Κοζάνη και το Σάββατο θα πάω στο Στουτκάρδη π.χ. Mm-hmm. Θα πήγαινα και στην Αθήνα. Κοίταξε, η Πάολα είναι πολύ φίλη μου. Αυτή. Mm-hmm. Είναι και από εδώ, είναι η δική μας βόρεια. Ναι. Δύο μέρες είναι στην Αθήνα κάνει τη δουλειά της και τις υπόλοιπες 5 είναι στη Σικιά, στη Χαλκιδική. Και όλα μια χαρά. Ναι, έτσι, αυτό, έτσι όπως έχουν γίνει πλέον, που δουλεύουν ενώ Παρασκευή και Σάββατο. Είναι εύκολο και διαχειρίσιμο να μένει κάπου αλλού. Πήγανε όμως αυτές οι εποχές που κάποτε δουλεύανε και 5 μέρες την εβδομάδα τα νυχτερινά μαγαζιά. Ήταν καλύτερα. Γιατί η νύχτα είναι δύσκολη, φίλε μου. Πιστεύω είναι δύσκολη η νύχτα πολύ. Δηλαδή, 2 και 3 μέρες είναι υπεραρκετές. Νομίζω ότι το πενθήμερο και το εφτάήμερο που το έχω γευτεί και εγώ. Δηλαδή, σου τσάκιζε τη ζωή, ας πούμε. Δεν υπήρχε λόγος να συμβαίνει όλο αυτό. Ξέρεις, αυτό έρχεσαι και απέναντι με αυτούς, με τους υπόλοιπους. Είναι και υπερβολή, ρε παιδιά. Πολύ κακή νοοτροπία. Εστάστα τη ζωή τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο που λες. Έρχεσαι βέβαια απέναντι στους υπόλοιπους τραγουδιστές, οι οποίοι ας πούμε βγαίνουν στις περισσότερες συνεντεύξεις τους και παραπονιούνται με την αίσθηση ότι κάποτε δουλεύαμε 7 μέρες την εβδομάδα και τώρα δουλεύουμε μόνο 2, ας πούμε. Εντάξει. Κάνε κάτι που. Κάνε κάτι διαφορετικό στη ζωή. Τις υπόλοιπες 5 μέρες. Δεν είναι τα μπουζούκια, ρε παιδιά. Με τα μπουζούκια, συγγνώμη κιόλας, αλλά ίσως να είναι κακό αυτό γιατί είμαι αυτού του χώρου. Αλλά
τι να πω, δώσαμε προτεραιότητα και πολύ βάση σε άλλα, σε δεύτερα και τρίτα θέματα, δευτεροτρίτα θέματα, α πούμε, γι' αυτό οι λαοί δεν μα είναι εδώ που είναι τώρα. Τα μπουζούκια 7 στα 7, είναι δυνατόν. Τι σε άλλο δεν έχουμε να κάνουμε σαν λαό. Μόνο διασκέδαση, κλαρίνα και μπουζούκια. Να τα. Εντάξει. Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι συζητήσει που έχουμε κάνει πάρα πολλέ φορέ με τον Άκη. Γιατί και έχουμε έχουμε πάει και αρκετέ φορέ. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο, παιδιά. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μα. Δυστυχώ, για να το πάμε και λίγο κοινωνικό το θέμα μα τώρα. Δυστυχώ, τον χρόνο μα τα καμώματα μα παίρνουν τα καλύτερα μυαλά και φεύγουν έξω. Κάποτε μετανάστευσε μια γενιά μεγάλη δική μα. Αλλά πήγανε εργατικά χέρια. Τώρα παιδιά φεύγουν σπουδαγμένα μυαλά. Φεύγουν επιστήμονες που λένε οι παλιοί. Ακριβώς. Φεύγουν επιστήμονες τώρα δυστυχώς, την Ελλάδα. Δυστυχώς. Και πρέπει πρώτα να αλλάξουμε ό,τι για να αλλάξει αυτή η χώρα. Σίγουρα η επανάσταση έρχεται πρώτα από εμάς. Και μετά μπορούμε να τη μεταδώσουμε και να την. Θέλει και δύο τρελούς. Φυσικά, εδώ είμαστε εμείς. Άμα είναι για δύο τρελούς, τους βρήκαμε. Την ιστορία μόνο τρελή την Ελλάδα, παιδιά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάμαι που είχε πει, δεν θυμάμαι ποιο συγγραφέα το είχε γράψει, αλλά είχε πει ότι οι τρελοί είναι οι μεγαλύτεροι οραματιστές. Για το τρελή μέλλον. Και δυνατές προσωπικότητες, όχι τώρα μαλθακοί. Yeah. Καλά, ναι, αυτό εννοείται. Μαλθακοί είπα. Είπα μαλθακοί. Oh, μην το πάρετε, σαν. Εδώ έχουμε πει άλλα κι άλλα. Ναι, Άννα, έπρεπε να ακούσεις την χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, για πες μας για την Στουτγκάρδη. Έχεις ξαναπάει στο εξωτερικό να τραγουδήσεις. Πώς είναι εκεί ο κόσμος? Αρκετές φορές διψασμένος για διασκέδαση. Ευχαριστή. Και εμείς να φύγουμε τώρα και να πάμε κάπου στο εξωτερικό. Θα νιώσουμε τα θεωρητικά μας να μας πιάσουν με τη χώρα μας, με την πατρίδα μας, με τις ελληνικές μας κινήσεις κτλ. Και όταν θα πήγαινε κάποιος ή κάποια τραγουδίστρια στον τόπο μετά εκεί, θα μας έβγαινε το ελληνικό ένστικτο πιο έντονα από ό,τι βγαίνει. Αυτό πιστεύω συμβαίνει στους Έλληνες του εξωτερικού ή στους μετανάστες του εξωτερικού. Και όταν πηγαίνει κάποιος τραγουδιστής, αναπολούν πράγματα και εκδηλώνονται πιο έντονα από ό,τι εκδηλώνονται. Βγαίνει η Ελλάδα από μέσα τους, τέλος πάντων. Είναι αυτό που λένε, παιδιά, και συμφωνώ απόλυτα. Γιατί αυτά που έχουμε ποτέ δεν εκτιμάμε. Και έτσι είναι, πιστεύω. Δηλαδή, όταν σου λείπει η Ελλάδα, το μυαλό σου μετά είναι εκεί. Όταν την έχεις, δεν την προσέχεις. Έχεις απόλυτο δίκιο και το έχουμε δει και με πάρα πολλά παραδείγματα σε αυτή τη χώρα. Είτε είναι από το μακεδονικό, είτε είναι από τα παιδιά εδώ που είπες λίγο πριν, που φεύγουν έξω οι επιστήμονες και τα μυαλά. Ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Πάντα. Μακεδονικό και τώρα μην έχεις άλλο θέμα. Ανοίγεις άλλο θέμα τώρα, το οποίο με στεναχωρεί. Πρέπει να τοποθετήθηκα αυτό κάποια στιγμή. Α, και ναι. Τα μηντιακά μέσα. Αλλά λυπούμε πάρα πολύ που βλέπω Έλληνες να τοποθετούνται. Λες και έχει σημασία και καμία σχέση ιδιαίτερη το αν κατάγεσαι από την Κρήτη, αν κατάγεσαι από την Αθήνα. Πολλοί μου γίνανε Αθηναίοι. Πες τα, βρε Βασίλη, πες. Εντάξει. Μαζευτήκατε από τα χωριουδάκια σε όλη εκεί μέσα, τέλος πάντων, που δεν είναι κακό. Τιμητικό είναι κακό. Έτσι, τα χωριά μας, τα μάρια και τιμή. Που γίνανε όλοι Αθηναίοι και βγάζετε γλώσσα και μιλάτε, βγάζετε βόθρο για τη Μακεδονία. Βόθρο. Βόθρο. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι κατάντια, παιδιά. Γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Είμαστε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια, μια πρώτα λαός και δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν αγαπάμε. Το μεταξύ μας είναι το θέμα, Βασίλη. Αυτό ακριβώς. Δεν αγαπάμε τον τόπο μας. Εντάξει, στη Λαμία εκεί είναι πιστόλα και το κλαρίνο. Δηλαδή, αν δημιουργηθεί θέμα στη Λαμία, παράδειγμα, φαντάζομαι τον Αθηναίο τώρα να βγαίνει και να λέει τα τυριά, τα κλαρίνα, τα καλωσούλια και να ειρωνεύεται. Αν είναι δυνατόν. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Τιμή μας και καμάρι μας εμάς. Τα κλαρίνα. Και άμα δεν γουστάρετε, τα μπογαλάκια σας και έξω, παιδιά. Αυτή τα είμαστε να δούμε που την αγαπάμε. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Έχω καταγωγή από Καρπενήσιο, οπότε καταλαβαίνεις τι πάει να πει για μας κλαρίνο και τέτοια. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είσαι μια πολύ ωραία προσωπικότητα. Θα θέλαμε πολύ να τα πούμε και από κοντά. Ναι, ανυπομονούμε να κανονίσουμε να τα πούμε από κοντά, να έρθεις και εδώ στον Star FM και να διασκεδάσεις βέβαια και όλη τη φθιότητα με ζωντανές εμφανίσεις εδώ στη Λαμία. Θα κανονίσουμε live εδώ. Θα κάνουμε. Ό,τι θέλετε. Υπέροχα. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.